Όλες οι άλλες ήταν λίγο διάσημες. Όχι, αλλά η συγκεκριμένη είναι η Δέσποινα Βαν Ρι. Που σημαίνει ότι όπου πηγαίνει με τα παιδιά της, σίγουρα την ξέρουν οι πάντες. Είναι μια μαμά τελείως διαφορετική από την προηγούμενη, από την Τατιάνα Στεφανίδου. Είναι μια μαμά που αφιερώνει πολύ χρόνο στα παιδιά της, που η δουλειά της. Υπάρχουν κάποιες φάσεις που δεν την απασχολεί τόσο πολύ, που σημαίνει ότι έχει χρόνο να αφιερώσει σε εκείνα. Είναι μια μαμά που ζει μια καθημερινότητα που πολύ μου αρέσει. Φεύγουν από το σπίτι της με τα παιδάκια της, πηγαίνουν στην παιδική χαρά, συναντάει άλλες μαμάδες εκεί και μιλάνε για τα θέματα που μπορεί να έχει κάθε μία. Και νομίζω πως είναι μια μαμά αρκετά παραδοσιακή, με την έννοια ότι μαγειρεύει, της αρέσει να κάνει δουλειές στο σπίτι. Είναι όσο μπορεί, αν κανείς συμπεριλάβει στον εγκεφάλαιο ότι είναι πολύ διάσημη, είναι όσο μπορεί μια νορμάλ μαμά. Έτσι τη φανταζόμουν εγώ τη Βαν Ρι. Πολύ πορωμένη μαμά και που με πολλή αδυναμία έως και προσκόλληση στα παιδιά. Ναι. Κάπως έτσι την είχα στο μυαλό μου τη Βαν Ρι. Νομίζω να δούμε το βίντεο. Ο ερχομός της κόρης μου στη ζωή μου μου χάρισε συναισθήματα που δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Αυτή η δήλωση της Δέσποινας Βαν Ρι τα λέει όλα. Εμείς θα πούμε ότι ο ερχομός των παιδιών της άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή, τις απόψεις και τα πιστεύω της. Μια γνωστή και υπερεπιτυχημένη στάρ που όμως θέτει την οικογένειά της και κυρίως τα παιδιά της σε πρώτη προτεραιότητα. Με τη Μελίνα που έχει πια μεγαλώσει είναι αχώριστες. Ούτε στιγμή δεν αντέχει η μία χωρίς την άλλη. Και δεν είναι άλλωστε τυχαίο που η κόρη της βρίσκεται πάντοτε μαζί της όταν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της την αναγκάζουν να βρίσκεται εκτός Αθηνών. Η Δέσποινα αγαπάει να κάνει μαζί με τα παιδιά της απλά πράγματα. Καθημερινά, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, κάνουν τον απογευματινό τους περίπατο στη Φιλοθέη που τους οδηγεί πού αλλού στην παιδική χαρά. Εκεί η Δέσποινα συναντάει άλλες μαμάδες και μοιράζεται μαζί τους τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της. Πηγαίνει με τα παιδιά της στο σούπερ μάρκετ, όπου και είναι πολύ αυστηρή με τις απαιτήσεις τους, αφού όπως λέει, δεν θέλει να τα κακομαθαίνει. Οι φωτογράφοι την έχουν απαθανατήσει ούκο λίγες φορές να ψωνίζει μαζί με την κόρη της. Για το τέλος, αφήσαμε το καλύτερο. Η Δέσποινα είναι εκτός των άλλων και εξαιρετική μαγείρισα. Μαγειρεύει σχεδόν καθημερινά, ξέρει ακόμα και τις πιο δύσκολες συνταγές και μαθαίνει από τώρα τα παιδιά της να τρώνε υγιεινά. Μάλιστα. Λοιπόν,